ίδιο ζωό της, το ίδιο κτηνό της και σήμερα η κατάσταση. Δεν φταίει ο Χριστός, φταίνει οι άνθρωποι που δεν τον δέχτηκαν. Και όσοι δεν τον έχουν δεχθεί, είναι όντως το ζωό της και κτηνό της υπάρξης. Ακούτε τις γραμμίες, ακούτε τους εκοφαντικούς θορύβους, βλέπετε τη ζάλη, τα παραστρατήματα και τα παραπατήματα. Βλέπετε τα σκουπίδια και τις ακαθαρσίες. Βλέπετε τις ζημιές και τους βανδαλισμούς. Βλέπετε τις αμυθικότητες και τις ακολασίες. Όλα αυτά δεν είναι απλώς ζώδια πράγματα. Πολλές φορές είναι κάτω του ζώδους. Χειρότερα και από τα κτίνη. Γιατί έφτασαν οι άνθρωποι να κάνουν πράγματα χειρότερα και από τα ζώα. Βλέπετε την προσβολή των ιερών συμβόλων. Βλέπετε την καταπάτηση των ιδανικών. Βλέπετε το κάψιμο της σημαίας. Τι είναι όλα αυτά. Αυτά είναι χειρότερα και από τα ζώα. Δεν έφεραν τα ζώα ποτέ τέτοια εγκλήματα και τέτοιες προσβολές. Αυτά είναι κάτω και από τα ζώα. Μην παρεξηγηθώ. Δεν βλέπουμε αυτή τη στιγμή τα παιδιά που έκαναν αυτά τα πράγματα. Δεν φταίνε τα παιδιά. Τα παιδιά διδάχτηκαν έτσι. Φταίνε αυτοί οι οποίοι κάνουν δίθεν τώρα ότι στενοχωρούνται και κόπτονται και ρίχνουν το λίθο του αναθέματος και κατηγορούν και κάνουν συζητήσεις από στρογγυλές τράπεζες. Φταίνε αυτοί που έχουν τον κάλαμο και γράφουν και δημοσιογραφούν και μιλάνε από τα μέσα μαζικής ενημερώσεως και επηρεάζουν την νεολαία. Η σημαία. Η σημαία κάποτε, πριν από λίγα χρόνια, κυμάτιζε σε όλη την Ελλάδα και όταν είχαμε εθνική γιορτή έπλε στα Γαλανόλευκα όλη η Αθήνα και όλες οι πόλεις. Ποιος κατέβασε τη σημαία, ποιος ατόνισε το αίσθημα του πατριωτισμού και επομένως ποιος δίδαξε τα παιδιά να καίνε τη σημαία. Τα παιδιά φταίνε. Θα είμαστε πολύ άδικοι αν το πούμε και θα κρίνουμε πολύ επιφανειακά αν το πούμε. Φταίνε αυτοί που δίδαξαν έτσι τα παιδιά και τα έφεραν σε αυτό το σημείο. Ζωώδης λοιπόν και κτηνώδης η κατάσταση προ Χριστού, αλλά ζωώδης και κτηνώδης η κατάσταση σήμερα για όσους είναι άνευ Χριστού. Ξέρετε πώς έμοιαζε και πώς μοιάζει η κατάσταση της αδειοπότητος. Μοιάζει σαν εκείνον τον τρόπο που χρησιμοποιούσαν κάποτε στην αρχαιότητα για να θανατώσουν κάποιον κατάδικο. Ένας τρόπος θανατώσεως των καταδίκων ήταν με εξής περίεργος τρόπος. Όταν είχαν κάποιον να τον θανατώσουν, δεν του έκοβαν το κεφάλι, δεν τον πείραζαν, έπιαναν απλώς και τον έδεραν σώμα με σώμα, χέρι με χέρι, πρόσωπο με πρόσωπο, πόδι με πόδι, με ένα πτώμα, με ένα νεκρό άνθρωπο. Τον έδεραν και τον άφηναν εκεί. Δεν υπήρχε χειρότερος θάνατος από αυτόν. Τι θα πει ένας ζωντανός και υγιής άνθρωπος να είναι δεμένος και να μπορεί να προσπαστεί από ένα πτώμα που αποσυντίθεται, βρωμάει, σκύπεται και δημιουργεί τέτοια δυσφορία. Τι επιθυμεί ο άνθρωπος, ο δεμένος με ένα πτώμα, να βρεθεί κάποιος να την ακόψει τα δεσμάτια και να τον ελευθερώσει. Πούντος αυτός. Ήρθε αυτός. Ήρθε και κόβει τα δεσμά. Αλλά το περίεργο ποιο είναι. Ότι όσοι έχουν λογική και όσοι έχουν αίσθημα αληθείας και πόθος σωτηρίας, αποσπώνται από το πτώμα, απομακρύνονται και ζουν και χαίρονται και αλωθώνονται. Το περίεργο ποιο είναι. Και πολλές φορές οι άνθρωποι, η ανθρωπότηση, το σύνολό της, αρέσκεται ενώ ήρθε ο Χριστός και έκοψε τα δεσμά, εκείνη να μένει εκεί, συντεριασμένη με ένα τόπο. Της αρέσει να μένει εκεί, στη δυσοδεία, στην ακαθαρσία, στον θάνατο. Ποιος θα ελευθερώσει, ποιος θα ελευθερώσει και θα ανορθώσει τον άνθρωπο, ποιος θα ελευθερώσει και θα ανορθώσει την ανθρωπότητα, την ζωώδη και κτηνώδη ανθρωπότητα. Ο Χριστός είναι εκείνος που κόβει τα δεσμά. Αδελφοί μου, πλησιάζουν Χριστούγεννα και πάλι.
έβαλε. Και η Εκκλησία μας σκόπιμα έβαλε την ωραία αυτή περικοπή της θεραπείας της συγκυκλούσης να την ακούσουμε και φέτος τη σημερινή Κυριακή. Το θαύμα αυτό της θεραπείας της συγκυκλούσης γυναικώς γίνεται δίδαγμα και μήνυμα για μας. Ακούγεται η συγκύκλουσα γυναίκα να μιλάει σε όλους εμάς, σε όλη την ανθρωπότητα, σε όλη την συγκύκλουσα ανθρωπότητα και να λέει «Με βλέπετε, με θυμάστε, θυμάστε πως ήμουν. Εγώ δεν μπορούσα να σηκώσω τα αναστήμα μου ψηλά. Εγώ δεν μπορούσα να σηκώσω τα μάτια μου στον ουρανό. Εγώ ήμουν πάντα στραμμένη προς τα κάτω. Χώμα και πέτρες έβλεπα, λάσπες και ακαθαρσίες έβλεπα. Άκουγα τους άλλους ότι πάνω από το κεφάλι μου υπάρχει ένας ουρανός. Πάνω από το κεφάλι μου υπάρχει ένας ήλιος την ημέρα. Πάνω από το κεφάλι μου λάμπει η σελήνη τη νύχτα. Λάμπουν τα αστέρια στον ουρανό. Εγώ δεν τα είχα δει ποτέ. Μέχρι που ήρθε εκείνος, ο ελευθερωτής, ο αναρχοντής, εκείνος που δεν μου είπε πολλά λόγια, 4 λέξεις μονάχα. Γίνε, απολύνησε τις μαστιγών σου. Κι άπλωσε τα άκρα τα χέρια του πάνω μου, και από τη στιγμή που άπλωσε τα χέρια του επάνω μου, εγώ αισθάνθηκα ένα ρεύμα να με διαπερνά. Ρεύμα θείας χάριτος και δυνάμειος. Ρεύμα υγείας και ζωής. Αυτό το ρεύμα έδωσε το πονηρό πνεύμα, το απεμάκρυνε πια από την ύπαρξή μου και εγώ ελευθερωμένη ανορθώθηκα και στάθηκα εδώ στα μάτια όλων σας και με είδατε να θεραπεύομαι και να στέκομαι όλοι. Ποιος είναι ο ελευθερωτής? Εκείνος είναι ο ελευθερωτής. Δεν υπάρχει άλλος που να μπορεί να ελευθερώσει και να ανορθώσει τον άνθρωπο, την ανθρωπότητα εν γέννη από την κτηνώδη και ζώδη κατάσταση στην οποία έχει περιπέσει. Αυτά μας λέει η συγκύκλουσα σήμερα. Και εμείς αδελφοί μου την ακούμε, αλλά δεν την τιμούμεθα. Πολλές φορές και εμείς συνεχίζουμε μόνο ότι είμαι θαπιστή, μόνο ότι συχνάζουμε στην Εκκλησία, μόνο ότι διαβάζουμε τη Γραφή, μόνο ότι ακούμε τις ωραίες αυτές περικοπές και μόνο ότι θεωρητικά τουλάχιστον δεν αρνούμεθα ότι αυτά είναι αλήθεια και έγιναν πράγματι. Στην πραγματικότητα όμως, στην πράξη της καθημερινής μας ζωής, δεν κάνουμε κι εμείς το βήμα της ανορθώσεως. Υπάρχουν ακόμη και σε εμάς πάθη, ελαττώματα, αδυναμίες, δεσμά που μας κρατούν τεμένες. Ψάξτε, μην το θεωρήσετε ότι αυτά είναι κηρύγματα που απευθύνονται σε κάποιους άλλους και ότι εμείς που ερχόμαστε τακτικά σε αυτές τις αίθουσες και ακούμε κήρυγμα και λόγω του Θεού είμαστε απειλαμένοι και δεν αφορούν εμάς. Ψάξτε, αδελφοί μου, ψάξτε. Υπάρχουν πράγματα που μας κρατούν δεμένες. Μόνο την τηλεόραση να πει κανείς, βλέπει πόσο είμαστε δεμένοι. Ιδού ερώτος, ιδού και το πείδημα. Όσοι έχουν τη δύναμη, ας κάνουν το πείδημα. Ας ελευθερωθούν από αυτό το μικρό δαίμονα. Δεν είναι μικρός, βέβαια, είναι αρκετά μεγάλος, είναι αρκετά ισχυρός και γι' αυτό ακριβώς θα έπρεπε σοβαρότερα να τον αντιμετωπίζουμε και όχι έτσι, απλά να λέμε, δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς την τηλεόραση. Κι όμως, η τηλεόραση, αδελφοί μου, είναι ένα στοιχείο καταπτώσεως. Όσοι έχετε άσπρα μαλλιά, θυμηθείτε πριν από 25 χρόνια, δεν λέω πολύ μαλλιά, λέω μόλις πριν 25 χρόνια, πώς ήταν η κατάσταση της πατρίδος μας. Και δέστε μέσα στα τελευταία 25 χρόνια πόσο έχει αλλάξει η κατάσταση. Ποιος ευθύνεται γι' αυτό? Κατά μέρα μέρος της τηλεόρασης. Αυτή έχει αλλάξει κυριολεκτικά τα μυαλά των Ελλήνων. Αυτή έχει κάνει την πατρίδα μας έναν απέραντο στάδιο. Το λέω και δεν τρέπομαι και δεν πρέπει να φοβούμε να το πούμε, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Ένα στάδιος. Αποκτηνωθήκαμε. Και το κύριο όργανο αυτής της αποκτηνώσεως είναι η τηλεόραση. Θέλετε άλλο να πούμε, πρόκειται να λέω τώρα, το τσιγάρο. Ποιος έχει τη δύναμη να το πετάξει από πάνω?
Ποιος έχει τη δύναμη να πει όχι, το σταματώ. Να, ένας πειρασμός. Για τους άντρες ίσως περισσότερο, αλλά όχι λιγότερο για τις γυναίκες σήμερα. Ένας πειρασμός, ένα δέσιμο, ένα στοιχείο καταπτώσεως. Ποιος έχει τη δύναμη να το κάνει πέρα. Και λέμε ότι είμαστε χριστιανοί. Και πάμε και εξομολογούμεθα και το λέμε στον ιερέα ότι καπνίζουν και ζητάμε να μεταλάβουμε τα Χριστούγεννα και όταν μας λέει κόψτε τουλάχιστον μέχρι τα Χριστούγεννα, α, σταμάτησε. Πώς θα πάει αυτό το στόμα να πάρει Χριστό τη στιγμή που χρωμάει. Και δεν έχουμε τη δύναμη να το κάνουμε. Και ακούς αρνήσεις, και ακούς δικαιολογίες και είμαστε χριστιανοί. Είμαστε χριστιανοί. Δεν λέω άλλα, θα μπορούσα να πω πολλά, θα λέω πρόκειται από αυτά. Θα μπορούσα κι άλλα πολλά να σας πω, αλλά ψάξτε μόνοι σας και θα δείτε πόσα πράγματα μας βαραίνουν και πόσα πράγματα μας κάνουν να είμαστε κι εμείς συγκύπτοντες